25 Μαρτίου 1821, 1η Απριλίου 1955. Δύο ημερομηνίες χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά κάθε Έλληνα. Αυτές τις μέρες ακούονται και γράφονται πολλά για αυτές τις δύο επαιτίους. Σωστά ακούονται και σωστά γράφονται. Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους δεν έχουν μέλλον. Λαοί που ξεχνούν τα κατορθώματα των προγόνων τους δεν έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται γνήσιοι απογονοί τους. Σήμερα η πατρίδα μας δεν κινδυνεύει μόνο από τη συνεχιζόμενη κατοχή. Σήμερα η Κύπρος κινδυνεύει από την γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Μπήκαμε στην Ευρώπη ως μικρή και αδύναμη για συμπαράσταση στο εθνικό μας θέμα και αντί συμπαράστασης και υποστήριξης δεχόμαστε καθημερινά χαστούκια. Όλοι βιώσαμε και βιώνουμε τα τελευταία γεγονότα με πόνο ψυχής και μεγάλο παράπονο. Δεν περιμέναμε από την Ευρώπη τέτοια μεταχείριση. Φταίμε κι εμείς. Κάναμε κι εμείς λάθη. Και ακόμα κάνουμε. Αλλά η συμπεριφορά του Eurogroup και της Τρόικας είναι εγκληματική. Σήμερα κάνουμε αγώνα επιβίωσης, αγώνα αξιοπρέπειας. Πέτυχαν να διαλύσουν, δυστυχώς, το χρηματοπιστωτικό μας τομέα. Σχεδόν κατάφεραν να διασαλεύσουν τις σχέσεις μας με μια πολύ καλή φίλη, τη Ρωσία. Ίσως θέλουν να ελέγξουν τα κοιτάσματα του φυσικού μας αερίου. Ίσως σε κατοπινό στάδιο να μας επιβάλλουν και λύση που αυτοί θέλουν στο εθνικό μας θέμα. Από μας εξαρτάται η επιτυχία των δίθεν φίλων μας. Είναι καιρός να αφήσουμε τα μίση και τα πάθη. Να ενώσουμε δυνάμεις, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, σοσιαλιστές. Για την Τρόικα όλοι είμαστε αριθμοί. Είναι καιρός να εργαστούμε για την πατρίδα μας, όπως έκαναν οι Έλληνες του 1821, όπως έκαναν οι Έλληνες Κύπροι του 1955. Μπορούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε απαισιόδοξοι. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κοινοτάρχη Φινιού, κύριο Χριστάκη Μεσαρίτη, να τον καλωσορίσω ξανά στο χωριό του μετά από την περιπέτεια υγείας που είχε. Κύριε Πρόεδρε. Μαζευτήκαμε σήμερα στο Φινί για να τιμήσουμε και φέτος τις δύο μεγάλες εθνικές μας επαιτίους. Την 25η Μαρτίου, επέτειο της εθνικής μας παλιγκαιρισίας, και την 1η Απριλίου, επέτειο του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 στον τόπο μας. Ο μεγάλος ξεσηκωμός τότε το 1821 αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αγώνες του έθνους μας. Η αποτύναξη του τουρκικού ζυγού ήταν κάτι που αρχικά φαινόταν ακατόρθωτο. Η αριθμητική υπεροχή των τουρκικών στρατευμάτων δεν στάθηκε εμπόδιο ούτε ανέκοψε το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι επαναστάτησαν και αγωνίστησαν πεισματικά και νικηφόρα. Ακολουθώντας το παράδειγμα τους, οι Έλληνες μεγαλωνίσουν ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 με όραμα την ένωση με την μητέρα πατρίδα. Στα 4 χρόνια του αγώνα της ΕΟΚΑ, οι Άγγλοι κατακτητές χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να καταστήλουν τον ηρωικό ξεσηκωμό των παλικαριών της Κύπρου μας. Δεν τα κατάφεραν όμως να ανακόψουν τον αγώνα τους προς την ελευθερία χάρη στην αγάπη τους για την πατρίδα μας, το ηθικό τους, το αγωνιστικό τους φρόνημα και τον ηρωισμό τους. Οι ήρωες μας, Γρηγόρης Αυξεντίου, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Κυριάκος Μάτσης, Δήμος Ηροδότου, Ευστάθιος Ξενοφόντος, και όλοι όσοι θυσιάστηκαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ έγραψαν με την αυτοθυσία τους τις πιο λαμπρές σελίδες στην ένδοξη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας. Γιορτάζουμε σήμερα τις εθνικές μας επαιτίους 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου και τιμούμε τη μνήμη των δύο ηρώων της κοινότητάς μας, Δήμου Ηροδότου και Ευστάθιου Ξενοφόντος, υποκλεινόμενοι μπροστά στο μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής τους. Ο Δήμος και ο Ευστάθιος είναι σήμερα για όλους εμάς τους νεότερους πρότυπο αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας. Σας ευγνωμονούμε για το αγωνιστικό σας πνεύμα, το ηθικό και τον ηρωισμό σας και σας ευχαριστούμε γιατί χάρη σε όλους εσάς με την αυτοθυσία σας
μπορούμε όλοι εμείς εδώ σήμερα να ζούμε και να είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερία που κλονίζεται μία εβδομάδα τώρα, μετά και την απόφαση του Eurogroup που ήρθε για τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου του 2013. Φίλες και φίλοι, η απόφαση που συμφωνήθηκε στο Eurogroup αποτελεί μια οδυνηρή λύση, αλλά υπό τις περιστάσεις διασώζει, όπως μας διαβεβαιώνουν, τη βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας, παρέχοντας μας ταυτόχρονα την ελπίδα για ανάκαμψη. Όλοι μαζί καλούμαστε από τούτε και στο εξής να διαχειριστούμε την φθηνή θέση στην οποία τώρα βρισκόμαστε. Εν μέσω μια λεγόμενης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντί μας, ας ανασυνταχθούμε και ας εργαστούμε σκληρά να ορθοποδήσουμε ξανά. Μόνο έτσι θα είμαστε αντάξιοι συνεχιστές του αγώνα των δύο ηρώων που τιμούμε σήμερα. Αυτό είναι το χρέος μας, αλλά και το καλύτερο μνημόσυνο στους Δήμο Ηροδότου και Ευστάθειο Ξενοφόντος, καθώς και σε όλους όσους θυσιάστηκαν για την αξιοπρέπεια και ελευθερία της πατρίδας μας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κέντρου Νεότητας Φινιού, κύριο Χαράλαμπο Θεοφίλου. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε στρέφουμε το νου και το λογισμό μας σε ώρες δόξας και τιμής και απαράμιλου μεγαλείου, σε ώρες υπέρτα του πατριωτισμού, αυτοθυσίας και ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό μας. 192 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την ημέρα εκείνη που ένας από τους πολλούς δαδούχους του έθνους μας, ο παλαιόν πατρό Γερμανός, κηρύσσοντας από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας Ευαγγέλια Ελευθερίες, εξαπέλυσε τους κεραυνούς της εθνικής εκδίκησης πάνω στα κεφάλια των τυράννων. Όμως η λάμψη της 25ης Μαρτίου δεν ξεθόριασε. Τιμάται μεγαλόπρεπα και από μας τη γενιά των απογόνων εκείνων που ύψωσαν περήφανα τα κυρτώματα από τις κακουχίες σώματα, έσφιξαν μισματικά τα δόντια και σήκωσαν την πυγμή ενάντια στον αιμοσταγή βάρβαρο Ασιάτη για να συγκλονίσουν τα θεμέλια μιας πανίσχυρης τότε αυτοκρατορίας. Η 25η Μαρτίου 1821 είναι μία από τις πιο λαμπρές ιστορικές ημερομηνίες της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι μια ημερομηνία που γράφτηκε με το αγνό ηρωικό αίμα των αθάνατων ηρών της Ελλάδας. Είναι μέρα δόξας, μέρα της λευτεριάς και της ανδριοσύνης, μέρα του Ευαγγελισμού των Ελλήνων. Και άνθρωποι του λαού, παπάδες, πρόκριτοι, έμποροι άρχοντες και δάσκαλοι, ορκίζονται σε μυστική τελετή τον Ιερό Όρκο. Ομνίω, όπως στηρίζω τον όρκο μου, κι αν παραβώ τούτο, το αίμα μου να ρεύσει όπως ο ίνος επί της πάθης. Μια τέτοια μέρα της Άνοιξης, τότε Άγγελος Θεόπεμπτος, όπως τον Άγγελο Μπροστάτη, που στην ίδια ημερομηνία χρόνια πριν στάληκε στη Ναζαρέτ, μπήκε στη δουλωμένη ατμόσφαιρα της ελληνικής γης, φέρνοντας μήνυμα ελευθερίας. Η σύνθεση των εννοιών Θεός και θρησκεία με τις έννοιες επανάσταση και ελευθερία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγώνα. Η επανάσταση φέρεται ως έργο του Θεού. Οι ιδέες και οι αξίες, ήδη προγόνοι και ήδη επίστη, ήταν εκείνα που ενέπνευσαν και το δικό μας απελευθερωτικό αγώνα, τον αγώνα της ΕΟΚΑ. 58 χρόνια ύστερα από την έναρξη του απελευθερωτικού μας αγώνα, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το μεγαλείο του. Ο αγώνας εκείνος υπήρξε μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας, υπήρξε μια μοναδική ρωμαλαία εξόρμηση του κυπριακού ελληνισμού, από την ταπείνωση δουλείας αιώνων στα ύψη των εθνικών του πόθων. Ο λαός μας, που με καρτερία και αδάμαστη αντοχή υπόμεινε τόσους αιώνες σκλαβιάς, σήκωσε ψηλά το μέτωπο. Ο κυπριακός ελληνισμός, που έμεινε άτρωτος από τα βέλη τόσων κατακτητών, είδε μπροστά του να παραλάβει το ένδοξο παρελθόν της φυλής των Ελλήνων και να γίνεται παρόν.
οραματίστηκε τους 300 του Λεωνίδα και τη δόξα τους. Αντίχησαν στα αυτιά του τα τραγούδια του Ρίγα, άκουσε ξανά τους χαρμόσυνους ήχους των καμπαναριών της Αγίας Λαύρας. Και έτσι, εδώ στο νησί μας, οι Κύπροι το πήραν απόφαση. Η ελευθερία κατακτείται. Ήξεραν πως το αγώνο δρόμος ξαποσταμά δεν έχει. Από το Τρόδος μέχρι το Μεταδάχτυλο, από τη Μεσαωρία ως την Πάφο και την Καρπασία. Περιφρόνησαν τις σφαίρες και την αχώνη. Το έκανα βίωμά τους πως θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου, αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο ελληνισμός της Κύπρου, μας δίνουν θάρρος και υπομονή να αντέξουμε. Μας ενισχύουν και μας ενδυναμώνουν να κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά και να σταθούμε ακλόνητοι εκεί όπου η μοίρα μας έταξε ακρίτες της φυλής και του έθνους. Η ηθική πλευρά του αγώνα μένει αψεγάδιαστη και αναλύωτη ως πηγή εθνικής αγωγής. Με το ίδιο πνεύμα καλούμαστε και εμείς σήμερα να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα 24 ώρα και τις εξελίξεις που έρχονται, γιατί πάνω απ' όλα, πάνω από τις αντιθέσεις, βρίσκεται η πατρίδα και η σωτηρία της. Πάνω από τον κομματικό ανταγωνισμό βρίσκεται η μοιρασμένη πατρίδα και η ανάγκη για ενδυνάμωση και επιβίωση του λαού μας. Έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός θα ευλογήσει και πάλι τις προσπάθειές μας. Φτάνει εμείς να μην λιποψυχήσουμε, όσος μακρύς και όσος δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος. Πάνω από την οποιαδήποτε τάση για ευδαιμονισμό και τα πρόσκαιρα επιτεύγματα, βρίσκονται μακροπρόθεσμα ιδανικά και ο συνεχής αγώνας για την ελευθερία και την ειρήνη. Ευχαριστώ. Στο μήνυμά του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος προς τους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς για την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Στη μακρόχρονη ιστορία του νησιού μας υπάρχουν σημαντικές στιγμές που υποκλινόμαστε στο μεγαλείο τους και παίρνουμε δύναμη και θάρρος για να συνεχίσουμε τη δύσκολη πορεία μας. Η πιο ξεχωριστή στιγμή της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας είναι χωρίς αμφιβολία η 1η Απριλίου του 1955. Είναι η μέρα που τα παιδιά της Κύπρου ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Άγγλους κατακτητές και έγραψαν με το αίμα τους και τη θυσία τους ένα καινούριο έπος στην ιστορία των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και εθνική αξιοπρέπεια». Με αυτά τα λόγια του Υπουργού, τον καλώ στο βήμα για να καταθέσει τη δική του ομιλία. Καλημέρα σας. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις μια και έγινα. Να ξεκινήσω από μια μεγάλη ευχαριστία για την πρόσκληση και η τιμή σήμερα δεν είναι δική σας, ασφαλώς και είναι δική μου να είμαι μαζί σας. Πριν να αναγνώσω το γραπτό κείμενο, θα ξεκινήσω από εκεί που έμεινε ο πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας, ο Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος, ως νέος άνθρωπος, μας έστειλε ένα μήνυμα. Είναι το σύγχρονο μήνυμα της κυπριακής κοινωνίας. Είναι το μήνυμα της ενότητας. Είναι το μήνυμα της ανάγκης να έχουμε ενότητα. Και γι' αυτό το μήνυμα του αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Το δεύτερο, πριν να εισέλθω στο γραπτό κείμενο που καμιά φορά προκαλεί μια στεγανότητα στο λόγο μας, η Ευρώπη μπορεί να μην μας συμπεριφέρθηκε όπως δικαιούμαστε και ούτε και όπως μας αρμόζει, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ούτε και αναιρεί το ιστορικό δεδομένο ότι οι αρχές της Ευρώπης χτίστηκαν στα θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό θεμελιώνει την υποχρέωση μας να παραμείνουμε κομμάτι της Ευρώπης ισχυρών και να αποτελέσουμε ξανά τους πνευματικούς ταγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνισμός, κατά τη μακραίωνη και πολυκύμαντη πορεία του, πέρασε κρίσιμες στιγμές επιβίωσης.
κατόρθωσε να επιζήσει. Σε αυτό συνέβαλαν ιδιαίτερα ορισμένες σημαδιακές ιστορικές στιγμές και γεγονότα, τα οποία επέτρεψαν την ιστορική του συνέχεια. Με ιερή συγκίνηση και εθνική περηφάνεια, τιμούμε και φέτος και εορτάζουμε πανηγυρικά όπως κάθε χρόνο τις εθνικές επετείους που χάραξαν μια καινούργια πορεία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, αφού σήμαναν την απαρχή της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Την 25η Μαρτίου του 21, η μέρα της παλιγενεσίας του έθνους, και την 1η Απριλίου του 55, η μέρα έναρξης του απελευθερικού μας αγώνα κατά των Βρετανών απεικιοκρατών. Ελληνίδες και Έλληνες, 25η Μαρτίου του 1821 αποτελεί το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στη σύγχρονη πορεία του ελληνικού έθνους, που κατέδειξε το πραγματικό μεγαλείο ενός ολόκληρου λαού και την οριστική και αμετάκλητη απόφασή του για ελευθερία ή θάνατο. Στην ιστορία των εξεγέρσεων για την αποτύναξη της δουλείας και τη διεκδίκηση της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας, η ελληνική επανάσταση του 21 κατέχει εξέχουσα θέση. Ο ελληνικός λαός, που για 4 αιώνες είχε περάσει μέσα από τις συμπληγάδες ταπεινώσεων, βασανισμών, εξευτελισμών και είχε βυθιστεί σε ένα σκοτάδι ατέριαστο και ασυμβίβαστο με την ιστορία και παράδοσή του, ξεσηκώθηκε για να διώξει τον ξένο δυνάστη. Με βαθιά πίστη, βαπτισμένοι σε ιδανικά και αρετές που τους όπλησαν με ατρόμητο και περίσσιο θάρρος και αποφασιστικότητα, οι Έλληνες, αν και λίγοι και ανίσχυροι σε σύγκριση με τους πανίσχυρους Τούρκους κατακτητές, ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης. Και όπως γράφει ο Μακριάνης, «Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους, ότι αρχή και τέλος παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά, και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν, και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν». Οι πολύχρονοι αγώνες των κλεφτών και των αρματολών, η μυστική δράση της φιλικής εταιρείας και το μη κήρυγμα του Ρίγα Φεραίου ξεσήκωσαν τις ψυχές των σκλαβωμένων Αγιάδων, που έγραψαν τότε με το αίμα και τις θυσίες τους το έπος του 21. Από το 21 στο 28 που τέλειωσε η Επανάσταση, γράφτηκαν λαμπρές σελίδες δόξας και ερωμισμού. Παράδειγμα των αγωνιστών της εθνικής παλαιγενεσίας, που κατάφεραν με την αποφασιστικότητα και την γενοψυχία τους να κερδίσουν έστω και τη μερική τότε ελευθεριά της Ελλάδας, μιμήθηκαν 134 χρόνια αργότερα και τα παλικάρια της Μεγαλονήσου Κύπρου. Έτσι λοιπόν, την 1η του Απρίλη του 55, άρχισε για τον ελληνισμό ένας καινούριος ξεσηκωμός. Αυτή τη φορά ενάντια στη μεγάλη απεικιοκρατική δύναμη της εποχής, τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Άγγλοι που διαδέχτηκαν στην Κύπρο τους Τούρκους, ύστερα από μια ανάλγητη πράξη αγοραπολισίας, διέψευσαν πολύ γρήγορα τις ελπίδες των Ελλήνων της Κύπρου. Αρνήθηκαν πεισματικά να αναγνωρίσουν το δικαίωμά μας να διαφεντέψουμε τη μοίρα μας, με αποτέλεσμα το ξεσηκωμό και την ένοπλη εξέγερση. Ο ελληνισμός μετά επεδίωξε με ειρηνικές διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και εκδηλώσεις να φέρει το αποτέλεσμα που οι Άγγλοι απεικιοκράτες δεν έφερναν. Όμως αυτό, ακόμα και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν κατέστη εφικτό. Ο ελληνισμός της Κύπρου εντείνει τον ελληνικό του αγώνα για εθνική δικαίωση και ελευθεριά. Οργανώνει στο 50 το ενωτικό δημοψήφισμα, στο οποίο το 96% του πληθυσμού, μέσα σε αυτούς και οι Τουρκοκύπροι, ψήφισαν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι αρνήθηκαν ακόμα και την παραλαβή των τόμων με τις υπογραφές για την ένωση. Η αρνητική αυτή στάση των Άγγλων φούντωσε την αγανάκτηση των Ελλήνων της Κύπρου, οι οποίοι τα ξημερώματα της 1ης του Απρίλη και υπό την καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Γεώργιου Γρήβα Διγενή, πήραν την τύχη τους στα χέρια τους και άρχισαν έναν ένοπλο επικό αγώνα που θα κρατήσει ως το 59. Στον αγώνα αυτό συμμετείχαν όλα τα στρώματα του λαού, οι μαθητές, οι νέοι, οι μεσήλικες, οι ηλικιωμένοι, άντρες, γυναίκες, ο καθένας με τον δικό του τρόπο να υπηρετήσει την ιδέα της ελευθεριάς για την αγωνιζόμενη, σκλαβωμένη πατρίδα. Οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να συντρίψουν τον αγώνα, φυλακίσεις, βασανιστήρια, εξορίες, απαχωνισμούς. Όμως οι νέοι της Κύπρου δεν γλωρίστηκαν. Πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθεριά, όπως οι αγωνιστές του 21, και έγραψαν αντίστοιχες και ίσως και πιο ένδοξες σελίδες στην ελληνική ιστορία. Πρώτος νεκρός του αγώνα, ο Μόδεστος Παντελής από τον Λιοπέτρη.
ακολούθησαν ο Χαράλαμπος Μούσκος του Μερσινάκη, ο Μιχαλάκης Καραολή, ο πρώτος που οδηγείται στην Αχώνη μαζί με άλλα 8 παλικάρια ως το τέλος του αγώνα. Ο Δράκος, ο Λένας, ο Πετράκης Γιάννουρος, ο Ζήνδρος, ο Κυριάκος ο Μάτσης, οι τέσσερις του Λιοπετρού και αρκετοί άλλοι ηρωές μας. Φωτεινό ορόσημο στην ιστορία μας αποτελεί η θυσία των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα Δήμου Ηροδότου και Ευστάθιο Ξενοφόντος, τους οποίους και τιμούμε σήμερα. Ο Δήμος Ηροδότου γεννήθηκε στο χωριό Δωρά τον Νοέμβριο του 1923. Παιδί του Ηρόδοτου και της Αφεντρούς, είχε δύο αδελφές και ένα αδελφό. Κατοικούσε στο Φινί και εργαζόταν στις πλάτες ως ηλεκτρολόγος στο ξενοδοχείο Park Hotel, το οποίο είχαν επιτάξει Άγγλοι και χρησιμοποιούσαν για διαμονή στρατιωτών. Ήταν παντρεμένος με τη Χαρίκλια. Είχαν τρία ανήλικα παιδιά, ενώ η γυναίκα του ήταν έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Οι συναγωνιστές του τον περιγράφουν ως δραστήριο, ακούραστο, τολμηρό και ρυψοκίνδυνο. Λένε ακόμα ότι ήμουν ένας από τους πιο μαχητικούς αγωνιστές, πάντα πρόθυμος να εκτελέσει και την πιο επικίνδυνη αποστολή. Εντάχθηκε στην οργάνωση τον Οκτώβριο του 1955 και ήταν ένα από τα μαχητικότερα στελέχη της ΕΟΚΑ. Ήταν υπεύθυνος της τοπικής ομάδας της ΕΟΚΑ Φινιού Πλατών και διατηρούσε κρύπτες τις οποίες φύλαγε ο πλεισμό της οργάνωσης. Πήρε μέρος σε πολλές επιθέσεις εναντίον του εχθρού και αποτελούσε σύνδεσμο και τροφοδότη των ανταρτών στην περιοχή Πλατρών. Πολλές φορές έκαναν έρευνες οι Άγγλοι στο σπίτι του χωρίς να βρουν τίποτε το ενοχοποιητικό. Έκαναν καλά τη δουλειά του. Τον Νοέμβριο του 1956 πήρε μέρος σε επίθεση που έγινε εναντίον του Park Hotel. Είχε πάρει επίσης δύο φορές σε επιχείρηση μέρος αναντίναξης ελικοπτέρου του κυβερνήτη Χάρτινγκ στη διάρκεια επισκέψεών του στις πλάτες. Όταν άρχισαν οι προδοσίες στην περιοχή, ειδοποιήθηκε από αστυνομικό ότι η ομάδα του ομόδος προδόθηκε και αυτός με τη σειρά του έπρεπε να ειδοποιήσει τους συναγωνιστές του. Ενώ κατευθυνόταν προς το όμοδος, στρατιωτικά αυτοκίνητα του κόψαν τον δρόμο στο σιδερένιο γιοφύρι. Τον σταμάτησαν και τον πυροβόλησαν και του σταμάτησαν και τη ζωή. Ήταν 21 Ιανουαρίου του 1957. Ο δεύτερος ήρωας που τιμούμε σήμερα, ο Ευστάθιος Ξενοφόντος, γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1933 στο Φινί. Γιος του Ξενοφόντα και της Αναστασίας και τρεις αδελφές και ένα αδελφό. Ο Ευστάθιος πήγε μόνο στο δημοτικό και μάθε την τέχνη του υποδηματοποιού. Αρχικά δούλευε στις πλάτρες, ενώ αργότερα πήγε στην Λεμεσό και βρήκε δουλειά στις αγγλικές βάσεις, το αεροδρομίο στο Ακροτήρι. Αναμίχθηκε στην ΕΟΚΑ με την έναρξη του αγώνα. Ήταν έξυπνος νέος εργατικός και λίγο μίλητος. Ενδιαφερόταν για τους εθνικούς συλλόγους και αυτός ρυψοκίνδυνος, τολμηρός και αψηφούσε τον θάνατο. Σκοτώθηκε στις 22 Μαρτίου του 1957 από έκρηξη βομβών, τις οποίες μετέφερε στο σακίδιο της μοτοσυκλέτας του με σκοπό να τις τοποθετήσει σε στρατιωτικά βρετανικά αεροπλάνα στο Ακροτήρι, εκεί δηλαδή που εργαζόταν. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρής έντασης. Οι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, από τη μοτοσυκλέτα απέμειναν μερικά κομμάτια σίδερο, το σώμα του ήρωά μας διαμελίστηκε. Τιμώντας σήμερα τις δύο μεγάλες εθνικές επαιτίους και τους ήρωές μας, δεν αρκεί απλά να αναφερόμαστε στα γεγονότα, αλλά επιβάλλεται να παίρνουμε τα μηνύματα των αγώνων τους και ταυτόχρονα να καταλήγουμε στα ουσιώδη και αναγκαία για τον σύγχρονο δικό μας αγώνα. Μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα που μας δίνει το μεγαλείο των δύο εθνικών επαιτίων που τιμούμε είναι η πίστη στις αθάνατες ελληνικές αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, για τις οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι ροές μας. Οι απλοί επώνυμοι και ανώνυμοι, αλλά εξίσου επώνυμοι αγωνιστές της ελληνικής και της κυπριακής ελευθεριάς μας στέλνουν ακόμα το μήνυμα της αγωνιστικότητας και της σταθερής προσήλωσης στο δίκαιο του αγώνα μας. Το πιο σημαντικό όμως μήνυμα που μπορούμε να γιορτάζοντας σήμερα να πάρουμε είναι η αναγκαιότητα της ενότητας. Χωρίς ενότητα και ομοψυχία τίποτα δεν θα μπορούσαν να πετύχουν οι αγωνιστές της εποχής εκείνης. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα πιο σημαντικά μηνύματα που οφείλουμε να έχουμε κατά νου εμείς οι Έλληνες της Κύπρου. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του αντικατοχικού μας αγώνα που εδώ και 39 χρόνια διεξάγουμε, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη κατοχή, τις μεγάλες οικονομικές και κατ' επέκταση κοινωνικές δυσκολίες και προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, τα εθνικά μας ζητήματα απαιτούν συλλογικότητα. Απαιτούν να αντιληφθούμε ότι τόσο το Κυπριακό όσο και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι ζητήματα φυσικής και εθνικής επιβίωσης και δεν μπορεί παρά να αποτελούν υπόθεση όλων μας. Σε αυτή την κρίσιμη ώρα,
Σε αυτή τη δραματική ώρα της οικονομικής δοκιμασίας, η διάσωση της οικονομίας αποτελεί υπέρτατο καθήκον, στον οποίο οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε. Αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τις μέρες τις δύσκολες που έρχονται. Απαιτείται εθνική ενότητα, συνεννόηση, πολιτική συναντήληψη, κοινωνική συνένεση, αλλά και πολύ πολύ σκληρή δουλειά για μια κοινή εθνική προσπάθεια. Σε αυτές τις μεγάλες ώρες της εθνικής μας ευθύνης, ας ευχηθούμε λοιπόν να μας φωτίζει η αγωνιστικότητα, η ακλόνητη πίστη και η ισχυρή θέληση των ηρώων εκείνων. Γιατί δεν μπορούμε να διαψεύσουμε την ιστορία μας. Δεν δικαιούμαστε να αδικήσουμε και να προδώσουμε όσους θυσιάστηκαν διαχρονικά για την ελευθερία του ελληνισμού και της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Αυτό είναι ιστορικός χρέος έναντι στις απερθούσες και επερχόμενες γενναίες των Ελλήνων της Κύπρου. Αυτή είναι η οφειλή μας και αυτό θα αποτελέσει την καλύτερη δικαίωση των αγώνων αλλά και της θυσίας τους. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα ως την ώρα της απελευθέρωσης και της τελικής δικαίωσης. Θα δώσουμε λοιπόν ως το τέλος τη μάχη για την δικαίωση της Κύπρου. Αυτό επιδάσσουν οι δύο επέτειοι που τιμούμε σήμερα, αλλά και οι θυσίες των ηρώων μας, που πέθαναν με το όραμα της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το μνημείο ηρώων, του Δήμου και του Ευστάθιου, ανανιώνουμε τη δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για απελευθέρωση του νησιού μας από τον Τούρκο Καλαχτηρί. Δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τον αγώνα αυτό με όλες τις δυνάμεις. Μόνο έτσι θα δικαιωθεί η θυσία τους. Αγαπητοί Δήμο και Ευστάθιε, απευθυνόμαστε σήμερα σε εσάς, εκφράζοντας τον σεβασμό και την βαθιά εκτίμησή μας για τη μεγάλη θυσία σας. Η αγάπη μας θα σας συντροφεύει πάντα.